Πάμε τώρα στο Βύρονα. Εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης Πυρόπουλο. Να δούμε την εικόνα εκεί, Παναγιώτη, αλλά και τι πληροφορίε που έχει από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Έχουν δεχθεί αμέτρητε κλήσει σήμερα. Θα ξεκινήσω από μια καινούργια είδηση που ήρθε μόλι τώρα, ναι. Σία. Καθώ κηρύχθηκε ο Δήμο Διονύσου τη Περιφερειακή Ενότητα Ανατολική Αδικής σε κατάσταση έκτακτη mm. πολιτικής πολιτική προστασία. Σύμφωνα με εντολή του Υφυπουργού Πολιτική Προστασία Νίκου Χαρδαλιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ότι εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξη τη εκδήλωση των φαινομένων έω και ένα μήνα μετά, δηλαδή έω και στι 15 Μαρτίου. Ε, πράγματι, το επόμενο στίχημα από ό,τι φαίνεται ε, τον, του κρατικού μηχανισμού είναι ο παγετό. Η αντιμετώπιση τη κίνηση ουσιαστικά δηλαδή των οχημάτων αλλά και των πεζών. Με τον στράτο Χαβαλέζη βρισκόμαστε ε, στην, α, στον Βύρονα, στη δεύτερη είσοδο-έξοδο του Βύρονα προ τη Λοφόρο Καρέα. Είναι από τα επικίνδυνα α, σημεία. Όλο ο κρατικό μηχανισμό ουσιαστικά έχει χιονιστικά μάλλον μηχανήματα, αλλά και αλατιέρε επιχειρούν να ρίξουν αλάτι στα συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου ο παγετό να μπορέσει να διασπαστεί. Ελάχιστα οχήματα έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τι τελευταίε λεπτά που βρισκόμαστε εδώ. Κάποια φορούν αλυσίδε, κάποια άλλα όχι, κάποια είναι τζιπ. Έχουν περάσει Υπάρχει κάποια. Υπάρχει ένα, όχι μόνο θαραλέο, αλλά και τρομερά ικανό ε, στην ποδηλασία όμω βλέπουμε. Ε, Μπράβο, ναι, είναι ενδεχομένω ένα από του ποδηλάτε με ιδιαίτερα ζωγκλερικέ, θα λέγαμε, δυνατότητε και ικανότητε. Πηγαίνει με μία ρόδα όλη την ανηφόρα που ναι. βλέπω. Αρκετή ώρα. Ενδεχομένω θα μπορέσει να μα θελήσει να μα κάνει και άλλη μία επίδειξη στη συνέχεια. Απλά στα σοβαρά να σου πω ότι το Πυροβεστικό σώμα και η ελληνική αστυνομία δέχτηκε, το σώμα δέχτηκε πάνω από χίλιε ε, στο τελευταίο 24ο. 1015 ε, για την για ακρίβεια. Για δέντρα οι και επειδή λέγαμε ε? νωρίτερα για τι κοπέ δέντρο που έχουν. Ακριβώ. 678 ε, σία για κοπέ δέντρο και αφαιρέσει αντικειμένων. Ήταν μία από τι αιτίε, όπω είδαμε, ότι τι διακοπέ ηλεκτροδότησε πάρα πολλέ ε, περιοχές περιοχέ τη Αττική, όπω Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Παπάγου, Χολαργό, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη ε, και Ζωγράφου. Μάλιστα, 123 κλήσει ήταν για μεταφορά. Ατόμων, ε, τα περισσότερα ήταν από εγκλωβισμένα αυτοκίνητα σε διάφορε περιοχέ τη Αττικής και Μάλιστα. 93, 93 μεταφορέ νευροπαθών σε κέντρα υγεία και νοσοκομεία. Συνολικά όμω από το Σάββατο, σε όλη την επικράτεια, οι κοπέ δέντρων που μα ενδιαφέρουν ήταν 855 ευρώ. Και αυτέ μόνο έχουν αναφερθεί. Είναι ακόμη περισσότερα τα δέντρα που έχουν πέσει λόγω του βάρους του χιονιού και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα βόρεια προάστια. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Ερχόμαστε τώρα κυρίες και κύριοι στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε να βρούμε την Ηλιάνα Πετρή στο Λυκαβητό, στον περιφερειακό του Λυκαβητού. Να μας πεις ποια είναι η εικόνα εκεί αλλά και ευρύτερα στο κέντρο αυτή την ώρα Ηλιάνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εικόνα αυτή της, της, την ώρα. Καθώ μετά από μια έτσι πρόσχερη ε, ύφεση, εδώ και λίγη ώρα έχει αρχίσει μια ελαφριά χιονόπτωση. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πριν τον Άγιο Γεώργιο. Το θερμόμετρο, να σου πω ότι δείχνει μόλι έναν ε, βαθμό Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά πέρασαν εκχιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να καθαρίσουν τον κεντρικό άξονα. Ωστόσο, θα προχωρήσουμε λίγο να σου δείξουμε ότι υπάρχουν κάποια στενά, κάποιοι δρόμοι όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και εδώ είναι και το επικίνδυνο, καθώ μπορεί να δημιουργηθεί α, παγετός. Βλέπετε πώ το χιόνι έχει σκεπάσει τα αυτοκίνητα. Είναι α, παχιά α, η στρώση του, του, χιονιού και αυτή είναι Υπάρχει η και άλλη εδώ, ε, όμως, πλευρά. Έχει σκεπαγώνει και ο δρόμο εκεί και έχει πολλέ ανηφοριέ, κατηφοριέ στο σημείο. Όχι μόνο αυτό, πολλά σημεία τη Αττικής. Πολλά της σημεία τη Αττική, πολλά σημεία του κέντρου, mm -hmm. γιατί από νωρί το πρωί βρεθήκαμε με την κάμερα του Σκάι στο κέντρο. Γυρίσαμε όλο το κέντρο καταγράφοντα εικόνε. Συναντήσαμε πρωτοφανεί, πρωτόγνωρε εικόνε, όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Η Ακρόπολη, ντυμένη στα λευκά. Ο άγνωστο στρατιώτη, επίση, να έχει σκεπαστεί από χιόνι. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η εικόνα με του εύζονε να φοράνε τι χλένε προκειμένου να μπορέσουν να προστατευτούν από το κρύο. Αλλά να πούμε ότι υπήρξε και η άλλη πλευρά, όπου είχαμε προβλήματα με τις συγκοινωνίε καθώς όλη την ημέρα δεν Τι θα γίνει τώρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί έχει όλο το ρεπορτάζ Ιλιάνα ο, Κατά τη διάρκεια όλης της ε, ημέρα ΣΥΑ δεν είχαμε λεωφορεία δεν μπορούσαν να κινηθούν α, στους δρόμους της Αθήνας κανονικά να πούμε ότι λειτουργούν το Μετρό και το Τραμ ενώ ο ηλεκτρικός φτάνει α, μέχρι και α, Νέα Ιωνία το... Ο ηλεκτρικό φτάνει μέχρι και τη Νέα Ιωνία, με συγχωρείτε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιλιάνα. Τώρα.